στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Με αφορμή τον κροκόδηλο του Ρεθύμνου, άνοιξε το ζήτημα της διακίνησης και εμπορίας εξωτικών ειδών, που κάποιοι τα επιλέγουν ως ζώα συντροφιάς. Για ποιους λόγους αυτά τα ζώα, λοιπόν, δεν μπορούν να συγκατοικούν με ανθρώπους? Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας πρώτο ότι όλο το τοπίο στην αγοραπολισία αυτών των ειδών είναι αρκετά θολό, θα λέγαμε, και οι διαδικασίες δεν είναι πάντα ιδιαιτέρως νόμιμες που γίνονται αυτές οι ανταλλαγές. Επίσης, το γεγονός ότι δεν τηρείται μητρό του ποιος ιδιοκτήτης έχει πιο εξωτικό είδος αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, και το γεγονός βεβαίως ότι τα ζώα αυτά στερούνται σήμανσης. Και έτσι φτάσαμε και στον κροκόδηλο του Ρεθύμνου. Ναι. Το ζήτημα επίσης είναι ότι τα ζώα, πολλά από τα ζώα αυτά όταν μεγαλώνουν γίνονται αρκετά επιθετικά και με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, ενώ όταν απελευθερώνονται στο περιβάλλον συνιστούν σημαντικό κίνδυνο και για την ντόπια πανίδα. Αυτός ο μικρός γκριζοκέφαλος παπαγάλος που πάσχει από έντονο στρες, γι' αυτό εξάλλου έχει μαδίσει ο ίδιος το φτέρωμά του, προέρχεται από τη Νότια Αμερική. Μετανάστευσε στην Ελλάδα μετά από παράνομη, ίσως και νόμιμη εισαγωγή κάποιου pet shop, και κάποια στιγμή πουλήθηκε σε Έλληνα ιδιοκτήτη από όπου και το έσκασε. Ο φυγάς περιπλανήθηκε μέχρι που τον ανακάλυψε ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, Άνιμα, ο οποίος και τον φροντίζει μέχρι να γίνει καλά. Αν καταφέρει να επιβιώσει, θα υιοθετηθεί από κάποιο συλλέκτη. Ο γκριζοκέφαλος παπαγάλος δεν είναι ο μόνος φυγάς. Πολλές φορές εξωτικά είδη που αγοράζονται ως είδη συντροφιάς είτε εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες, είτε το σκάνε από το σπίτι με απρόβλεπτες συνέπειες. Τα Ιγκουάνα, τα οποία περιφέρονται στην Αθήνα και το καλοκαίρι τη βγάζουν μια χαρά, αλλά το χειμώνα έχουν πρόβλημα. Παπαγάλους διάφορους εξωτικούς, φίδια εξωτικά, αλλά όμως έχουμε βρει πολλές και πίθωνες, έχουμε βρει και ένα κοραλόφιδο και άλλα ζωάκια τα οποία δεν είναι ελληνικά. Κάποιος τα είχε εκεί, του φύγανε ή τα παράτησε. Και νομίζω τρεις κροκόδηλους. Το παράνομο, όπως και το νόμιμο εμπόριο εξωτικών ειδών της άγριας ζωής, ανθεί. Μάλιστα, παγκοσμίως ο τζίρος του συγκρίνεται με αυτό του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Πρόκειται για εμπόριο που διεξάγεται χωρίς κανόνες, ενώ οι ιδιοκτήτες που εύκολα αγοράζουν κάποιο εξωτικό ζώο από βιτρίνα χαρακτηρίζονται από άγνοια κινδύνου, καθώς δεν ξέρουν τι ακριβώς αγοράζουν και πόσο επικίνδυνο μπορεί να καταστεί αυτό το ζώο συντροφιάς. Στην νομοθεσία να προβλεφθεί και να υπάρχει το μητρό αυτών που αγοράζουν τέτοια ζώα, αλλά και να αποδεικνύει αυτός που αγοράζει, που είναι ένα βόα που φέτος είναι 20 εκατοστά, ότι σε 10 χρόνια από αυτό το ζώο θα έχει γίνει ένα θηρίο, έχει που να το κρατήσει. Να βάζει δηλαδή προδιαγραφές όχι μόνο στα pet shop, αλλά και στον αγοραστή. Ζώα συντροφιάς είναι οι σκύλοι και οι γάτες, σπανίως ίσως κάποιο κουνέλι ή χάμστερ, σε καμία περίπτωση όμως είδη της άγριας ζωής και μάλιστα εισαγόμενα. Γιατί εκτός του ότι ενδέχεται να απειλήσουν τη σωματική ακαιρεότητα των ιδιοκτητών τους, αν απελευθερωθούν θα κάνουν μεγάλη ζημιά και στην τοπική πανίδα. Τα εξωτικά είδη δεν αποτελούν ζώα συντροφιάς, δεδομένου ότι καταρχήν στην ενήλικη φάση της ζωής τους εκδηλώνουν τις περισσότερες φορές επιθετικότητα και απειλούν καταρχήν τον ίδιο τον άνθρωπο. Μια οικογένεια κάποτε διατηρούσε ένα βόα στο σπίτι. Ο συγκεκριμένος βόας κάποια στιγμή είχε φτάσει να ξεδιπλωθεί ολόκληρος και να παραμείνει έτσι ξεδιπλωμένος για 2-3 ημέρες. Απευθύνθηκαν σε κάποιο κτηνίατρο, ο οποίος τους ενημέρωσε ότι αυτό το συγκεκριμένο ζώο έχει πάρει ακριβώς αυτή τη θέση, διότι μετράει το παιδάκι του στο μικρό σε μήκος, προκειμένου να το καταναλώσει ως τροφή. Η Άνιμα Λάξιον εδώ και καιρό τρέχει πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την απαγόρευση της πώλησης εξωτικών ειδών, ενώ έχει ζητήσει από τον Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να καταρτήσει μια θετική λίστα των ειδών που αποκλειστικά μπορούν να γίνουν κατοικίδια ζώα συντροφιάς, στα οποία δεν θα συμπεριλαμβάνονται φίδια, αράχνες, σκορπιοί και κροκόδηλοι.